καλησπέρα σε όλους από τον Σπάρτακο. Τέταρτη αγωνιστική εξαναβολή παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο της Development 1. Οι Chicago Bulls φιλοξενούν τους Kasonic Bears στο 1-3 γηπεδούχοι, στο 4-0 η μόνη έτοιμη ομάδα του τετάρτου ομίλου. Οι φιλοξενούμενοι. Η τελευταία αγωνιστική, οι Chicago Bulls ξεκίνηθηκαν από τους Valhalla Phantoms, ενώ από την άλλη Kasonic πέραν μεγάλο παιχνίδι απέναντι στους λεγάμενους στο κλειστό Κουσεφ, 93-57. Παραδείγμα λίγο αποστολές, 9 σήμερα για τους Chicago Bulls, οι οποίοι έρχονται συσπηρωμένοι, 6 για τους Kasonic Bears, οι οποίοι ακόμα έχουν να διαχειριστούν κάποια προβληματάκια τραυματισμών. Περαστικά να πούμε σε όλους, στα αδέρφια Χαρδιμιχάλη και σε τον άλλον ταλαιπωρητέ. Βράνας, Γκόλιας, Δελατόλας, Πέτρος και Λευτέρης, αστυνικό τραυματισμό, λοιπόν, επιθετικό. Για δύο αστυνομικό από τον Μαζούλη, Κούτρης και Τινάκης, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος μάλλον και ο Νικόλας και ο Φουντάς. Το Φουντά το περιμένουμε λογικά. 8 είναι συνολικά μέχρι στιγμής στο γήπεδο οι Αμερικάνοι. Από την άλλη, άλλα Τσιμακόπουλο, Τζιγούρη, Καραξαντής, Προσιλιακός και ο Βρός Ορμελιώτης. Κλασική εξάδο τελευταίο καιρό για τους Kasonic, ο Γιώργος. Λοιπόν, από τον Πέτρο τον Δελατόλα. Νάγκας πέρασε ανάποδα. Το layup είναι άστοχο, μαζεύει ο Πέτρος. Δεν στηρίζει για τον Νάγκα, ούτε τώρα. Παρά τον Ρώσο. Ωραία, πάσα Σμακόπουλος, ανοίγει το σκορ. Φέρνει και ξυλό σήμερα η Kasonic. Η οποία ξαναλέω είναι η μοναδική ομάδα που είναι αίτητη σίγουρα στον ομιλό. Θέλω να δω ποιες άλλες δουλειά έχουν χάσει ακόμα στην κατηγορία. Σημαντικό αυτό είπε ο τέταρτος όμιλος από τους αρκετά αμφίροπους μαζί με τον πρώτο νομίζω. Πρώτο, για να δω. Ναι, μαζί με τον πρώτο νομίζω δύο από τις πιο δυσκολίες, για να μην πω κάτι παραπάνω από το προσφυλιακός. Και την Άγκας εξεκίνησε, πάσε μπάλα ξανά στα χέρια του για δύο, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, του προσφυλιακού. Πέρασε αξιωρέα στον άλλα καλάθι από τον Εμιλιάνο. 4-0. Από ό,τι βλέπω και άλλες ομάδες συνέχισης. Το μεχθυνής 4. Γίνεται δουλειά. Οι περισσότερες είναι στο δεύτερο όμιλο, Μπουλντόζ, Φιωρεντίνα και Κολοσσός Ντόνατς. Δεν έχουν κάνει ακόμα την πρώτη σούτα. Από την άλλη, Kasonic, σημαντικό είναι να πούμε ότι έχουν βγάλει και σχετικά δύσκολο πρόγραμμα. Κάπου εκεί τώρα για εκείνους. Έχουν νικήσει λεγάμενους, Τζιβάνα, Βαλχάλα, Φάντομς και στην πρεμιέρα την Ιντερσίτη. Τέτοιες από τον αρκετά καλών ομάδων. Λεγάμενοι υπενθυμίζω φέτος το χειμώνα στην Evolution, Τζιβάνα, Βαλχάλα, ομάδες οι οποίες πρωταγωνίστησαν στην σημερινή Development 1. Σπακόπουλος, άστοχος λοιπόν από τον Τιπινάγκα. Από την άλλη Φούλξ έχουν γυρίσει λίγο στραβά. Ψάχνουμε την εικόνα στο καλοκαίρι, ενώ είχαν και θεματάκι με τις απουσίες, ειδικά στο τελευταίο μάτς. Μόνο τους νίκη απέναντι στη Λιό στην πρεμιέρα με 35-56. Σαν του μάτς ο σκορ χαμηλό, 4 μόνο πόντια από τους Kasonic, 2 από τον Σταγόπουλο και 2 από τον Άλλα. Παραφορά από το πλάι με τον προσιλιακό. Yeah.
Σιγούρης αναγκάτσι πήγε να τα σκριν, σηκώνεται και παίρνει τις τρεις βολές από το φάουλ του Αλέξανδρου. Άλλη μία. Πόσα η τριτή διασωστής από τον Παναγιώτη. Δεν είναι και αυτό το χώρο, αλλά το Συριακό και Αθνακόπουλος. Όλοι από δύο κόμπλες. 0-6. Τιγνάγκας σηκώνεται για 3. Σημαδεύει άστοχα. Άλλα στο rebound, μεγάλη πάσα στον Γιώργο. Αυτό το τελείωμα. Τεχνική ποινή σε ποιον. Στο Ματζούλι. Κάνε φορτώ με τα πόδια του. Ευκαιρία για τον Γιώργο να ανοίξει τον λογαριασμό του. Ήδη 4 διαφορετικοί σκόρερ για τους Κασόνικ. Μόνο ο Δρόσος δεν έχει σκοράρει από αυτούς που είναι τώρα στο παρκέ. Ο Δρόσος, ο οποίος την τελευταία φορά που είδα εγώ Κασόνικ απέναντι στο Βασάλα Φάντον, θα θυμάμαι καλά, έχει κάνει φοβερό μάτι. Πάω τώρα και δύο βολέ για τον Ματζούνι. Σε δεύτερη μαντίζει καιρό να έρθει. Και φυσικά ο Χάλεξ τώρα αστοχεί σε ένα drive από την κορυφή, το σουτ αδύναμο. Λοιπόν, ακόμα είναι επιθετικό Δελαθόλας. Αντεπιάστε. Πρώτο καλά για τον Πέτρο. Γρήγορη ματιά μέχρι στιγμή, δεν ξέρω αν οι Κασόνικ έχουν κάποιο κορμί να ματσάρει τον Δελατόλα. Ο άλλα λογικά τον αναλαμβάνει. Παίρνει τώρα και το επιθετικό Σμακόπουλος, μπλοκ του Πέτρου. Ματζούνης, καλή πληροφορία της μπάλας. Δύσκολο το σουτ, άστοχο, χαζεύει όλα. Άλλα που επιστρέφει από ένα τραυματισμό. Ωραία συνεργασία, το καλάθι δεν θα έρθει τώρα λίγο. Κακή πάση του Καραγκοσταντή. Δύσκολη προσπάθεια, καλάθι να σπάσει με τις μέσεις. Από τον Κούτρι. Προσπάθησε να δω με δύο Ματζούνις με μία δύο βολές μέχρι στιγμής για την φυσικά Γιουβεντούχους. Λάθος πάσα. Κλέβει ο Δελατόλας. Τρεις συναντίον ενός. Μέχρι μέσα. Καλά έχουμε δεξί. 7-0. Και από τους Σκάου Χάλεξ υπενθυμίζω το ίδιο ακριβώς σενάριο από την αντίθετη έγινε στο πρώτο πεντάλεπτο του μάτς για τους Κασόνικ. Αλλά Σμακόπουλος πέρασε, έφτασε μια ωραία πάσα, δεν του βγήκε. Αλλά στον Κούτρι. Ακόμα ένα ενδιασμό για τους Χάλκς. Καλά δεν θα έρθει, Κούτρις με φόλο, ούτε εκείνο μαζεύει ο Ζιγούρης. Δύο φόλ μέχρι το μία τους Χάλκς, ένα για τους Κασόνικ, οι οποίοι
πρέπει να τα διαχειριστούν λίγο καλύτερα. Ο Σγούρης πάει μάλλον θα είναι προσφυλιακός. Ευκαιρία για τους Chicago Hawks να περάσουν για πρώτη φορά στο σκορ. Ματζούνης στον Κούτρι. Καλή άμυνα τον Καρακασταντή. Στη γωνία η μπάλα, Ματζούνης. Αστοχός. Κατεβάζει ο Δρόσος. Στο Ζιγούρι, δοκιμάζει για τρεις ο Γιώργος, το χάνει. Ο Άλλα μαζεύει, πολύ ωραία πάσα, το καλάθι δεν θα έρθει. Από τον Ασμακόπουλο, φάουλ τώρα και δύο βολές για τον Εμιλιάνο. Έχουμε time, 2 λεπτά για το φινάλι της πρώτης περίοδου, 7-7. Σνίγκα στο μάτς. Σε πρώτη βολή από τον Άλλα. Χωρίς σκορ για περίπου 3 λεπτά η Κασόνικ. Μέσα είναι δεύτερη. Άλλα στους 3, high scorer. Σε πρώτη βολή μέσα από τον Άλλη. Ο Πέτος ο Βελατόλας έχει 4 πόντους. Τζούνης. Στον έτερο Βελατόλα. Καμπτήσει τον Κούτρι. Δύσκολο σούτ και πάλι. Αστοχό. Τον Γιονά. Ωραίο γύρο στεπ καλά του Άλλα. Μιας δύο βολές και ένα δίποτο τώρα. Επιστρέφοντας από το time out ο Εμιλιάνο. Μαντζούνης κάνει την κατοχή. Καλή άμυνα από τους Κασόνικ. Στον Δρόσο η μπάλα τον καταδιώκει και του κάνει το φάουλ ο Γιονάς. Πολύ πιτσιρικά ρε για τους Σκάουφιλτς. Γιονάς Κούτρι και Μαρτίνι νομίζω ότι έχουν πολύ το μέσο όρο. Δεύτερη. 1-16, 7-10 προβάσμα 3 πόντων με τους 3 πόντους του Άλλα. Η Κασονίκ, Δεμιονίου Κούτρης, Νεύρος Ηλιακός. Γκούρης, δίνει ένα σκριν, Καροσταντής δίστασε προς Ηλιακός καθόλου από την άλλη, αλλά δεν δικαιώνεται. Βάζει ο Μαντζούνης. Τελευταία 40 δεύτερα. Κανένα φόλ πλέον δεν έχουν να δώσουν οι γηπεδούχοι, ένα μόλις έχουν κάνει Κασόνικ. Βελατόλας. Κανά σε εκείνον η μπαλά. Ζιγούρης βγαίνει στο close out. Το σούτ είναι άστοχο. Rebound από τον Αλά. Μπις. Από τη γωνία στημένος θα αστοχίσει. Δεν έχουν βρει τα στάκια τους από μακριά μέχρι στιγμής οι καθένοι. Δεν τους συνεχίζουν. Πάω τώρα πάνω, πάνω στον Ματζούνι. Ο προσυλιακός το χρεωθεί. Δεύτερο ματικό των λευκών βολές για τον Βενιαμίν των Αμερικανών. Δεν νομίζω να είναι κάποιος άλλος μικρότερος από αυτόν. Δεύτερα, όλη η επίθεση για τους Κασόνικ. Δρόσος. 6. Πάει και ψηλά για ένα σκριν. Δρόσος, δάει κάποια κίνηση. Μπάλα δεν περνάει. Φινάλε πρώτη περίοδου. 7-10 μπροστά με συν 3 η ομάδα του Γιώργου Ζιγούρη. Δεύτερη περίοδος εδώ στον Σπαρτακό. 7-10 το σκορ. Συν 3 μετά τους 3 συνεχόμενους πόντους του Άλλα Κασόνικ. Από τον Παναγιώτη και πάλι. Οι ομάδες τελευταία φορά είχαν βρεθεί αντιμέτωπες
πρώτη έκθεση του 23 για την Summer Development τότε και πάλι Κασόλη θα νικήσει με 4-4-55 Βαντερόπον Κούτρι. Για να δούμε λίγο στατιστικά μέχρι στιγμής. Μια στις 4 βολές, 3-13 δίποτα, 0-4 δίποτα για τους Hulks. Από την άλλη 4-8 βολές, 3-10 δίποτα, 0-6 τρίποντα, κοντά οι δύο και στις υπόλοιπες στατιστικές κατηγορίες. Ρώσος, άλλα, καλή κυκλοφορία της μπάλας, Καραγουσταντής, δεν τελείωσε τη φάση σωστά. Μπάλα εκείνο από κάτω Εμιλιάνο. Λίγο καλύτερη άμυνα από τους Χαλκ. Τρία κλεψίματα, έναντι ενός, δύο τάπες, έναντι καμίας. Πόρα αυτά. Η ομάδα των αδερφών, την γυναίκα, δείχνει πίσω το σκορ και τώρα κάνει και λάθος με τον Πέτρο τον Δελατόλα. Το 7-10 παραμένει και στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Ο Μακόπουλος πέρασε, κάνει το stick out, φάουλ εδώ. Κούτρης Γιόλας, Δελατόλας ο Πέτρος, Ματζούνης και με το 13 ο Βράνας, πεντάδα των Χαλκ. Καρατοσαντής, να το σκόνο τριποντάκι. Κάπου αρκετή ώρα για τους Κασόνικ, time out, καλή ο Αλέκονος από την Κινάγκας. Συνέχεια στο μάτς, 7-13, διαφορά 6 πόντων, μεγαλύτερο βάδυμα μέχρι στιγμής. Αυτό τον 7, το ξεκίνημα του μάτου της Κασόνικ, Καρακοσαντής, κάνει παραδοτικά κατοχή. Αλλά από τον κεντρικό διάδρομο, δύσκολη προσπάθειά του, μαζεύει ο Ματζούνης. Γιόλας, απέναντι της λύσης τον Προσιλιακό. Όσο πίεσε και έκλεψε, καλή άμυνα εδώ από τον περιφερειακό τον Καστόνικ. Σμακόπουλος με μεγάλη καμπύλη, 5-0 και φερή τον πλευρύνιο στο ξεκίνημα του κοινωνικού μεγαλύτου. Στα 15 Ματζούνης βάλει το κεφάλι κάτω, δεν κέρδισε κάτι. Ρώσος τον Καρακοσταντή με μια μπουνιά πήγε να βγάλει εκεί ένα Σμακόπουλο. Δεν πρόλαβε. Δελατόλας στον Κούτρι. Άμυνα με φαουλ από τον Δρόσο. Αυτό είναι το δεύτερο ματικό των Κασόνικ. Ένα μέχρι στιγμής έχουν οι Σκάο Χάλκς. Καντζούνης στον Κούτρι. Στον κομμάτι απόσταση. Άστοχο Δελατόλας ψηλότερα από όλους. Καλά από τον Πέτρο. Αλλά μόνο στη γιατρής ήταν και ο Δρόσος, μπάλα δεν πήγε εκείνον. Το σούπι είναι άσχημο. Κατοχή τους Χάλκς. Ακόμα να κλείσουμε τους Κασόνικ. Δρόσος θα βάλει τις πόντες του για το θεμά. Αυτό δεν είχε σχεδόν μέχρι στιγμής από τους Κασόνικ. Δύο πόντοι από εκείνον, δύο πόντοι στον Ακόπουλο και ένα τριμποντάξιο σχήμα από τον Καρακοσταντή. Από την άλλη μόνο ο Πέτρος ο Βλαδόλος που είχε τώρα την μπάλα. Έχει βρει τον στόχο. Ματζούνης, Κούτρης για δύο.
λοιπόν του Αλέξανδρου Καλάθη από τον πρόεδρο. Σήματα και από τους μεν και από τους δε. Φάουλ τώρα και δύο βολέ για τον Πιτσιρίκο. Πόντου στη διαφορά και τώρα στις 4 ακόμα καλά θα τον Πέτρο. Καλωσορίζεις για το screen και το έβαλε και αυτό. Πώς θα τρίβονται για τον Πέτρο Γκάρντ τον καθένα. Στις 6 πόντους. Ο Καρακονοντής high scorer. Ο Ματζουγούρη απαντάει με το ίδιο νόμισμα ο Ματζούνης. Οδομένη επίδεση για τους Καθόνι και πάλι Ζιγούρης για αυτή τη φορά από τα screen. Έχετε για ένα ρηπίκο άλλα. Αλλά δεν φτάνει χαμηλά πολύ καλά με τον Νίκο τον Τικινάγκα. Ποιος κάνει το foul τώρα. Ακόμα μια δεσεργασία, ούτε τώρα. Ο Άλλα Νάγκας με ταμπλό Αλέξανδρος. Το μάτσος 2. Για 3 μέσα και αυτό, Καρακονοντής 3-3. Δίνει και πάλι την λύση εκεί που φαίνονταν ότι έφεραν το μάτς και πάλι κοντά οι Hulks. Το 23. Και πάσα από τον Πέτρο, 3-48 στο κοντινό πινάκα του Σπάρτακου. Κόπουλος, Σιγκούρης, βάλει το κορμί του. Καλά, αλλά καλύτερη και η άμυνα από τον Κινάγκα. Σύμφωνα με τους ρεφ πάντα, καλά και από τον Πέτρο. Στις 6 πόντους οδηγεί του Chicago Hulks. Έχει 10, 4 στην πρώτη περίοδο, 6 στην δεύτερη. Ως μόνος του, σημαδεύει άσπρο ο Παναγιώτης. Τελευταίο τέλεπτο. Γυνάγκας, στοχή. Βάλω αυτό ένα σπακόπουλο. Στην επιλογή ψηλά. Σπακόπουλος επιλέγει τον Άλλα. Ζιγούρης για 3. Αστοχή rebound τον Πέτρο τον Δελατόλα. Δελατόλας, φάουλ του Ασμακόπουλου. Ο
φέρνει τον μάτς στον πόντο 22-23. Ρώσος στον Καρακοσταντή. Πάει για το τέταρτο. Αστοχή αυτή τη φορά. Μαζεύει ο Ασμακόπουλος στον τελικό. Νέα 14 επίθεση για τους Καστόνικ. Πόντος τώρα από τους 45. Σιγούρη, συνάμα τον πόρτο του Γιώργου. Πέρασε, κέρδισε το φάουλ για τις δύο βολές. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Μέχρι στιγμής το μάτς πολύ ισορροπημένο. Οι Κασόνικ μέχρι στιγμής έχουν το πάνω χέρι, έχουν προηγηθεί ακόμα και με 8 φορτιούς. Παρ' όλα αυτά ο Πέτρος, ο Βερνατόλας, ο Ματζούνης και τα αδέρφια του Κενάκα νομίζω ότι κάνει καλή δουλειά επιθετικά και έχουν μειώσει μέχρι και στον πόντο το παιχνίδι. Βάζω τώρα από τον Ματζούνη και πάλι. Πέντε τα ομαδικά των Κασόνικ, δύο μόλις τα φάουλ από τους Αμερικάνους. Σταχόπουλος, ωραία σταυρωτή, μπλοκ ακόμα έναν του Πέτρου Βελατόλα. Αναφέρει ο Ζιγούρης. Ρώσος σηκώνεται για τρεις και τον βάζει. Με μεγάλα τρίποτα μένει μπροστά η Κασόνικ. Πριν ήταν ο Ζιγούρης, τώρα είναι ο Δοσταριάννη. Βγαίνει και η άμυνα. Καλάθι στον εφηδιασμό του Καρακοσταντή. Φτάνει η Καρακοσταντικά. 3-3-1 με ένα ξύσασμα ξανά στο συν 8 και τώρα στο συν 6 η Κασόνικ μειώνει 8 και στο πάλι. Ρώσος είναι από τα σκένη μπάλα σε εκείνον. Καλή άμυνα από τον Ματζούνη, κατοχή παραμένει για τους λευκούς. Δεύτερα για την επίδοση των φιλοξενούμενων και πάλι ο Ζιγούρης στην επαναφορά. Για τρεις ο Γιώργος, όχι μαζεύω το λατόλα. Τελευταία 22. Όλα στη διάθεση των Κασόνικ είναι το λάθος. Τον Χάλεξ, λάθος τώρα και από την άλλη, την Κινάγκας, είτε τον Ματζούνι. Δύο εύκολοι πόντες στον εμβολιασμό για εκείνον. 9. Ρώσος, ακόμα ένα μπλοκ από τον Πέτρο. Δεύτερο μέρος εδώ στον Σπάρτακο. 7-10 το σκορ της πρώτης περίοδου, 20-21 το επιμέρισμα της δεύτερης. Νομίζω το καλύτερο δεκάλεπτο και για τις δύο ομάδες από το σκορ. Σπακόπουλος ανοίγει το σκορ του δεύτερου μέρους.
μέχρι στιγμής Κασόνικ στα θεράσια θέση με την Βου. Η Σκάου Χάλκ πάντα από κοντά. Τα τρίποντα όμως τους Ρος και τους Βουρ δίνουν μια σχετική ανάσα τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν ακόμα και, στον φόντο. Πάντα στέκεται το σχολείο, αλλά το 22-23 νομίζω είχες κάποια καμπανάκια. Καραγκαλής άστοχος. Ωραία, πάση χαμηλά, καλάθι, απάντηση από τον Γιόλα. Γιόλας, Κούτρης, Βράνας, Πέτρος Ελαδόλας και Μαντζούνης, οι πέντε για τους Χάλκς, Δρόσος, Ασμακόπουλος, Ζιγούρης, αλλά και ο Καραγκασταυτής για τους Κασόνικ. Ασμακόπουλος παίρνει ένα σκριν, σαν τον άλλα, δεν τον βρίσκει, Δρόσος, σημαδεύει άστοχα, μαζεύει ο Μιλιάνο. Ζιγούρης, το παίρνει και εκείνος, ούτε εκείνος το βάζει. Ακόμα ένα θετικό του Καραγκοσταντή. Πάει μέχρι μέσα ο Γιώργος. Μαζεύει τρίτο συνεχόμενο. Εντυπώνουν το άλλα. Δέκα δεύτερα. Σμακόπουλος το πάτησε. Ένα μαδάκι μέσα από το τρίποδο και μπάλα που κλείνει το μάτι. Υπόψη 9.35. Πάμε πάνω στο Μαντζούνι. Καλή άμα του μπρόσου. Για πάει ο Γιόλα. Σηκώνεται σε ένα δύσκολο σουτ για δύο. Εκεί το εκμεταλλεύεται και βάζει τις δύο πρώτες του πόντους στον κύριο σε μπανάλι. Περατώλας, Γιόλας, στον Φράνα, έμπαλα ξανά στον Γιόλα. Έπαιξε τον Περατώλα σε μια δύσκολη πάσα βουτά και κλέβει ο Ζιγούρης. Ρώσος, λόμπα στον άλλα, δεν την περίμενε να την πάσα από ο Εμιλιάνο. Ακόμα να κλέψει ο Μασμακόπουλος, πάει να κάνει το 8-2 σερί και το κάνει 29-37. Ίσως για πρώτη φορά στο μάτι σε διψήφια διαφορά η Κασόνικ 29-39. Πελατόλας κλείστηκε και το έβαλε. Πελατόλας και ο Γιόλας, οι δύο που έχουν σκοράρει μέχρι στιγμή τους Αμερικάνους. Αλλά ωραία, spin move, δύσκολη προσπάθειά του, καλή και η άμυνα από τον Πέτρο. Πάω από τον Άλλα πάνω στο Μαντζούνι. Και πάλι στον Δελατόρα η μπαλά. Του Χρυσκόβη, Λέβιο, Γιώργος ο Ζιγούρης. 3-2-2. Αλλά πάει μόνος του και αντίσει το φάουλ και τα εκτελέσει. Δύο βολές.
ευκαιρία να πάει ξανά διαφορά στους 10. Δεύτερη, 31-40. Άλλα από τους 3 Ασημακόπουλος στους 6 μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Ωραία πάσα Μαντζούλης από κοντά. Ασίστ τον Νίκο τον Τεκινάγκα. Ρώσος, ωραία είναι Νάους. Πέρασε και τελείωσε εξαιρετικά τη φάση. Κούτρης, καλή άμυνα στον Τζιγούρη. Τζούνις, κάνει. Θα πάμε να μπει προς τα μέσα νομίζω. Ο Βένιαμιν τον Χάλκς τώρα θα κερδίσει το φάουλ. Ακόμα ένα κλέψιμο, αλλά με φάουλ τον Καραγκοσταντή. Τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσει ο Νικασόνικ, ένα μόλις έχουν φυσικά ο Χάλκς. Νάγκα πήρε λίγο περίεργα τα βήματα. Φάουλ και δύο βολές τώρα για τον Νικό. Σύμπιση λεπτά ακόμα για το φινάλε. Πρόσο οργανώνει. Βασιλιακός βγαίνει στο σκριν. Περνάει και κερδίζει και αυτό στο φάουλ. Από κάτω Ακόπουλος γύρισε ωραία σε τον Άλλα. Λιακός πέρασε παρόμοια προσπάθεια με τρίτη, τώρα καλάθι και φάουλ. Το φάουλ είναι χαμηλά. Κάρτο και τελευταίο που είχαν να δώσουν και οι Χάλκς για τα επόμενα 3 λεπτά. Σε οποιοδήποτε φάουλ οι δύο ομάδες βαράνε βολές. Μέσα ρόσμα μου την Κινάγκας. Σώμα Τζούλης. Νάγκα βολές τώρα για τον Εμιλιάνο. Σε κριτή.
στην τρίτη περίοδο ο Άλλα 34-46. Βελαθόλας Βελπάσα του Έτερ Βελαθόλα κερδίζει χώρο Πέτρος από τον rebound από τον Εμιλιάνο. Ρώσος μετά την πάσα του Άλλα, rebound από τον Πέτρο. Τελευταία 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Κάνουν την κλέψη τώρα από τον Ασμακόπουλο. Ο Άλλα έχει φύγει, του την δίνει ο Ασμακόπουλος. Κατεβάζει ο Τσιπνακάς. Δέλας Κούτρι. Δεν βρήκε χώρα στον Αλέξανδρο. Μάζεψε ο Ασμακόπουλος και έδωσε το ζιγούρι. Περνάει ο Ρος, πάει προς τα μέσα. Αστοχή στο drive. Πέφτουν κορμιά. Ρώσο, βολές για τους Χάλκς. Δελατόλας, νέα ευκαιρία, ούτε τώρα μαζεύεται την Άγκας, αλλά κάνει λάθος. Διακός 1-20. Άλλα στον Τζιγούρι, πέρασε, ωραίο lay-up, το τελείωμα δεν είναι ανάλογο. Άλλα στον Κούτρι, σταματάει για δύο, μαζεύει το σίδερο, νέα ευκαιρία, κιόλας, ούτε εκείνος. Άλλα στον Κούτρι, εκμάζει για τρεις, επόμενο θετικό rebound, πάνε περίπατο τα μπλοκάου για τους Κασόρες, τώρα μαζεύει ο Άλλα. Παίρνει τα βήματα και κερδίζει το φάουλ. Άλλη μία την Άλλα. Εύκολα από τη γραμμή της Ανατολίας ο Εμιλιάνο. Ξέρω με διακοπή. Συνέχεια στο μάτς. Τόλας πήρε θέση. Ανάποδο λέει άστοχο, μαζεύει ο Άλλα. Τελευταίο μισό λεπτό. Είναι μια μεγάλη επίθεση για τους Κασόνικ.
έλεγα δεν θα αναμένει στο τέλος για τους Skyhawks. Φυλακός φλότερα τον Παναγιώτη. Παναγιώτη Λατόλας θα φτιάξει μεγάλη πάσα και όλα θα προλάβει, κόβει και ο Κούτρης, αλλά ο Αγόπουλος τον έχει πάρει πρέφα. Αναφορά από την baseline και 10 δεύτερα για τους Αμερικάνους. Νάγκας, ξέρω να βιάσει και εδώ ο πρόεδρος. Κούτρης δεν καταφέρει να μαζέψει. Τελειώνει η τρίτη περίοδος, 34-48. Τελευταία περίοδος εδώ στον Σπάρτακο, 34-48. Ασφαλής διαφορά 14 πόντων για τους Καθολίκ. Πάλι τώρα πάνω στον Μακόπουλο. Ζιγούρης, Άλαπ, Καρακοσταντής, Προσιλιακός και ο Ασμακόπουλος. Τρυποντάκι ακόμα ένα από τον Καρακοσταντή. Φτάνει τα 4. Τόλας, δεν βρήκε κάτι. Φτάνει 18 βέρ σκορτ της τρίτης περίοδου. Τρεις. Give and go, shoot για δύο. Πάλα από ένα Σμακόπουλο. Για το μάτς Γιόλας στον Κούτρη και να περάσει μπάλα στον Τσικινάγκα. 3 δεύτερα τον πρόεδρο. Το πρώτο λεπτό της τελευταίας περίοδου, ένα τριμπουδάκι μόλις από τον Καρακουσταντή. Σμακόπουλος κλείνει από 2, Καρακουσταντής για το δεύτερο, ο Σχημενής στα 4 συνολικά. Κλασική συνεργασία από την επαναφορά. Κατοχή στους Hawks. Νέγκας. Είναι στον Γιόλα. Λακώς δίνει επιθετικά στο close-out. Καλιά με τον Ασμακόπουλο, κατοχή παραμένει για τους Αμερικάνους. 8 δεύτερα για την επίθεσή τους. Γιόλας. Κάνει κάποια πάσα, καλιά με τον Ζιγούρη. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν προλαβαίνει η Χάλξ. Το 34-51 παραμένει. Πάμε. Θα μπει ξανά στο μάτι του Ματζούνης. Βούρης, ο Μπαρέαν, ο Άλλα το έχασε, μάζεψε ο ίδιος. Δεν είναι κανένας μία τώρα εδώ με τον Γιόλα. Αντίς
Μακόπουλος πέρασε μπλοκ στα ίσια από τον Δελατόλα. Ακόμα μια τάπα στο λογαριασμό του Πέτρου. Σκληρές οι άμυνες στην τελευταία περίοδο. Βούρης Λάτς. Αποδολέα από καλά από τον Πέτρο, απάντηση. Ωραία, κίνηση γαλάφι. Ευχαριστώ, Χάντς. Καλά, το χωρίζει στο low post. Γυρνάει και κερδίζει το φάουλ. Για τους μεν και για τους δε. Μέσα εμπολή από τον Ζιγούρη. Στην δεύτερη. Το μάτς έχει χαλάσει. Φέρε γιόλας. Κούτρις. Πάνε στον γιόλα η μπάλα. Πάνε να δίνει ένα σκριν για δύο το σούτ μέσα. Μακόπουλο από το elbow το shoot άσπεχο το πάνω στο κούτρι. Δούνης κλέβει ο Ζιγούρης. Μακόπουλο η μπάλα. Ρώσος ανάποδο λέει από μέσα. Ωραίος εμπλιαγμός του Καφόνικ. Τόλας από το fadeaway. Ο Πουλος μάζεψε. Αλλά στο Ζιγούρια που έχει στον Καραγκοσταντή. Άσπατος ο Κίνος. Είναι το ίδιο στο rebound. Και βγάζει στον Ζιγούρι. Καραγκοσταντής. Σε καλυγιά 3. Αστοχή από την πίεση του χρόνου. Βράνα στα ριμόντ, βράνα στο Μαντζούνι. Στήριγμα του. Ο Γιόλας, έχουμε φάουλ εδώ. Βάλα.
τελευταίο πεντάλεπτο. Κιόλας, άστοχος, rebound επιθετικό, άστοχος και ο Κουτρής. Τέσσερα και 42. Βρόσος. Πακόπουλος περνάει, Καρακουταδής. Από τη γωνία, δύσκολο σουτ. Βάζε Λαδόλας. Πάλι ψηλά από το Σιγούρι, αντιαθλητικό. Δύο βολές για βοηθή τώρα για τους Σκάο Χάλκς. Γιόλας πέρασε δύσκολο layup, Δελατόλας ψηλότερα από όλους και δεύτερο και καλάθι. Πρέπει να έχει κοντά στα 15 rebound σύνολο ο Πέτρος και κακιά μητά. Γούρις για τα screen, πέρασε άστρο από μέση απόσταση. Εντεμάζει ο Κούτρης. Ναι, Λότερ δύσκολο μέσα και αυτό. Τελευταία 3 και 40. Νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα δύσκολα κάτι θα αλλάξει. Κοντά στην τέταρτη διαδεκτή της νίκη. Καθόλου για να δούμε και ποιον θα παίξουν. Με ποιον θα παίξουν στη συνέχεια. Άστοχος ο Σμακόπουλος. Μέχρι από τον Δρόσο. Είναι συναντήριο ενός τώρα. Σμακόπουλος δεν θα λαφέψει. Γιόλας. Τον Ματζούνι πάτσε για τρεις. Είναι αδύναμο το σουτ. Παντρεύει ο Αλά. Φυσικά ο Χάλκς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Καμπάνιας στο επόμενο μάτς. Είναι τα Sonic. Θα βρουν στον δρόμο τους στην Old Firm. Ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Ζιγούρης άστοχος. Άστοχος και ο Σμακόπουλος. Θα βρεθεί χαραμένη για τους Κασόνικ. Αλλά Καραμουσαντής πήρε ένα screen. Σκόθηκε, το έχασε. Ο Ασμακόπουλος μαζεύει. Μπορεί να σκοθεί εδώ νομίζω. Μπαλά στον Ζιγούρη. Θα το πάρει αυτό ο Γιώργος. Δεν το βάλει. Έφυγε. Και τελείωσε τη φάση. 46-62. Ρώσος. Είναι ένα Σμακόπουλο. Ωραία ανάποδο layup, assist στον Δρόσο. Γιόλας συναδεύει το σίδερο. Καβεκή περνάει και πάλι στους λευκούς. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα του μάτς διαδικαστικού χαρακτήρα. Το τελευταίο που μένει να μάθουμε είναι το σκορ. 1-4 οι Hulks, 5-0 οι Kassonic που παραμένουν αέκτη στο μετέα το όπλο του development 1. Συνέμουν
διακοπή. Τέκα στο μάτς. Αλλά για τρεις το βάζει ο Εμιλιάνο. Διαφορά πλέον στο συν 21. Κούτρις. Ελαστόλας. Και ωραία την πάσα, δεν περνάει ωστόσο. Τελευταίο λεπτό. Κούτρις από τη γωνία για τρεις. Πολύ καλό δεκάλεπτο και από εκείνη. Δρόσος στον Καρακοσταντή. Αλλιάουν από τον Κούτρι. Κιόλας, βάλε φρένο, πήγε προς τα μέσα, αλλά το έχασε. Καρακοσταντής, θα τελειώσει τη φάση. Κάπου εδώ νομίζω το μάτς τελειώνει, είναι λογικά τελευταία επίθεση. Είναι αυτή για τους Chicago Hawks. Τζούνις το πάρει από το κέντρο. Θα το χάσει. 49-69. Πέμπτη διαδευκίνη για τους Chicago Bulls στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Από μένα καλό βράδυ σε όλους.